νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας εξελέγει ο Δημήτρης Τσίρκας. Στις πρώτες δηλώσεις του υπογραμμίζει ότι όλοι μαζί θα αγωνιστούν για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα. Νέος πρόεδρος του τιμόνι του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας εξελέγει ο Δημήτρης Τσίρκας και από τετραμελές διοικητικό συμβούλιο που υπήρχε το νέο που προκύπτει είναι 9 μελές, αφού ο αριθμός των μελών στο Δικηγορικό Συλλόγο Άρτας υπερβαίνει τους 100. Έτσι εκλέγονται για το διοικητικό συμβούλιο Ναταλία Γρέβια, Δημήτριος Λαμπράκης, Άγγελος Μουτσαράς, Βασίλειος Μπαλάσκας, Θωμάς Πάλας, Δημήτρης Σκανδάλης, Ουρανία Τρομπούκη και Ελευθερία Φακίτσα. Ο κύριος Τσίρκας ως νέος πρόεδρος τόνισε μεταξύ των άλλων και τη στήριξή του σε όλους τους νέους δικηγόρους, ενώ παράλληλα υπογράμμισε και την ευθύνη που τον διέπει από το αξίωμα του Προέδρου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας αλλάζει από σήμερα γραμμή πλεύσης. Ο πρώτος επιστημονικός σύλλογος της πόλης ολοκλήρωσε χτες τις αρχαιρεσίες του για την ανάδειξη του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστούμε συστηματικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας σε μια προοπτική αναβάθμισης της δικηγορίας. Ήρθε η ώρα να υπερβούμε την αδράνεια και να διεκδικήσουμε ό,τι μας αξίζει. Ήρθε η ώρα να βάλουμε στην ατζέντα μας τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθηναίοι δικηγόροι. Με τόλμη και αποφασιστικότητα μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες άσκησης της δικηγορίας, ώστε να κατοχυρώσουμε την επαγγελματική μας θέση αλλά και τον κοινωνικό της ρόλο. Με αιχμή τους νέους δικηγόρους μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για ένα σύγχρονο τρόπο άσκησης της δικηγορίας. Η θέση που μου εμπιστεύτηκαν οι συνάδελφοί μου απαιτεί συνέπεια και ευθύνη.